Έχουμε μία εξομολόγηση της Σταματίνας Τσιμτσιλή, που μίλησε μπροστά στην κάμερα της εκπομπής της για την αποβολή που είχε πριν μερικά χρόνια. Για πες μας. Αφορμή ήταν λοιπόν η είδηση ότι ο Κώστας Σόμερ θα γίνει πατέρας. Γνωρίζαμε όλοι ότι με τη σύντροφό του είχαν περάσει ένα μεγάλο πρόβλημα, καθώς ήταν έγκυος και δεν κατάφερε η κοπέλα να κρατήσει το παιδί. Υπήρχε δηλαδή μία αποβολή. Τώρα λοιπόν, σε λίγους μήνες θα κρατάνε στα χέρια τους το παιδί τους. Με αφορμή λοιπόν αυτό, μίλησε η Σταματίνα Τσιμψηλή και είπε για την αποβολή που είχε η ίδια πριν μερικά χρόνια. Για να ακούσουμε. Δυστυχώς, κορίτσια μου, επειδή μπορεί να μας βλέπετε. Θα σε πιάνουν οι ανασφάλειες ότι θα μείνω μόνο. Όχι, θέλω να πω για τις αποβολές. Βλέπετε ότι πια είναι κάτι πολύ συνηθισμένο, δυστυχώς. Θυμάμαι ότι εγώ όταν είχα την πρώτη μου αποβολή 9 χρόνια πριν, γιατί τώρα η Νάγια γίνεται 8 χρονών και την είχα 6-7 μήνες πριν μείνω έγκυος, ότι μου είχε πει ο γιατρός μου, μία στις δύο κοιήσεις δυστυχώς πια τη σήμερα ημέρα καταλήγει σε αποβολή. Οπότε μην απογοητεύεσαι. Μία στις δύο. Ναι, ναι. Πια μία στις δύο. Και όταν δεν υπάρχει, παιδιά, κάποιο θέμα ιατρικής φύσεως, μετά μένεις και πάρα πολύ εύκολο. Όπως στην περίπτωση. Από την εμπειρία μου στην ιατρική, θέλω να σας πω ότι οι πρωτόγενες έχουν πάντα πιο δύσκολη κοίηση από τις επόμενες κοίησεις. Μάλιστα, αυτά λοιπόν λέει, είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή, θέλοντας έτσι να μοιραστεί με το τηλεοπτικό κοινό την αποβολή την οποία είχε πριν μερικά χρόνια.